30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, για την οποία πανηγύρισαν πολλοί, επειδή υποτίθεται θα έκανε τον κόσμο πιο ειρηνικό και ασφαλή, ένας ακόμη υπεριαλιστικός πόλεμος ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και αλλού. Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία δεν είναι κεραυνός ενεχρία. Η τυπική έναρξη του πολέμου είναι η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, το έφλεκτο υλικό συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και χρόνια στην περιοχή. Είναι αποτέλεσμα της όψησης της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, με επίκεντρο πρώτα απ' όλα τις σφαίρες επιρροής, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια και τους δρόμους μεταφοράς, τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να επιληθούν πλέον με διπλωματικά πολιτικά μέσα και εύθραυστους συμβιβασμούς. Αυτή είναι η αλήθεια για το πώς φτάσαμε εδώ. Και βεβαίως όχι τα διάφορα προσχήματα, η μονομερής προπαγάνδα της μιας ή της άλλης πλευράς, αναλύσεις που αποδίδουν την όξυνση στις επιδιώξεις του ενός ή του άλλου προέδρου μιας χώρας. Ποιοι συγκρούονται λοιπόν στην Ουκρανία? Από τη μια μεριά βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που στηρίζουν την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας και που εδώ και χρόνια προωθούν τις θέσεις τους με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τη λεγόμενη αντιπυραυλική ασπίδα, με στόχο την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Από την άλλη μεριά βρίσκεται η καπιταλιστική Ρωσία, που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και που τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην ένταξη της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και πρόσφατα στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτς και του Λουγκάρις. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι οι άμεσες πολεμικές ενέργειες και η σύγκρουση είναι η συνέχεια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που μένονται εδώ και χρόνια στην περιοχή. Είναι δηλαδή η συνέχεια της πολιτικής με άλλα βία μέσα. Είναι η απόδειξη ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί, ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Η πολεμική σύγκρουση γίνεται ανάμεσα σε δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία, των οποίων οι λαοί ζούσαν για δεκαετίες αδερφωμένοι και προόδευαν ειρηνικά στις συνθήκες του σοσιαλισμού. Λαοί που έδωσαν μαζί έναν τιτάνιο αγώνα και κατατρόπωσαν τον ναζιστικό τέρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή την ιστορική μνήμη των δύο λαών προσπαθούν να διαγράψουν και οι δύο πλευρές, επιστρατεύοντας τον αντικομουνισμό και τον αντισοβιετισμό. Η ιστορία όμως δεν διαγράφεται. Αντίθετα, αποδεικνύει ότι η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει τη φτώχεια και τον πόλεμο. Αυτό τον άλλο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί οι λαοί, όλοι οι λαοί σήμερα. Η σημερινή πολεμική αντιπαράθεση οδηγεί πλέον σε μια σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων, πολύ περισσότερο που συνδέεται με τη γενικότερη αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας και Ρωσίας για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Θύματα για μια ακόμη φορά οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών. Και όχι μόνο, αφού οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης επηρεάζουν τους λαούς όλου του κόσμου. Red Bull!
Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ο στόχος της είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη συμμετοχή της στο πιάτσικο και την αναδιανομή της πίτας που γίνεται με νέα εγκλήματα σε βάρος λαών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού και την περικύκλωση της Ρωσίας. Και οι χθεσινές δηλώσεις τους αποδεικνύουν αυτήν ακριβώς την επιλογή. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε νατοϊκότερος του ΝΑΤΟ, ζητώντας απάντηση αντίστοιχη της ρωσικής προκλητικότητας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο για να εξασφαλιστεί η ειρήνη και να επανέλθουμε, λέει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτά την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει λάδι στη φωτιά που έχει ανάψει στην περιοχή, με άμεση μάλιστα ανάμιξη και στα γεγονότα στην Ουκρανία, ειδικά από το 2014 και μετά, με τη μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία των κρατών μελών της να έχουν ως μέλη και του ΝΑΤΟ συνυπογράψει τη στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας. Για όλα αυτά άλλωστε κάτι παραπάνω ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση συνυπέγραψε όλες αυτές τις αποφάσεις. Εγγενίασε το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προώθησε τους νατοϊκούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια με προμετωπίδα τη Συμφωνία των Πρεσπών για ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που όχι να παραπέρα τους ανταγωνισμούς. Όλες λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις δρομολόγησαν την εγκατάσταση νέων αμερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Δρομολόγησαν τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας όλης σε πύλη εισόδου επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδιασμών προς τα Βαλκάνια και ευρύτερα, ενώ οι αμερικάνικες επενδύσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας στην προσπάθεια ανάσχεσης της ρώσικης αλλά και κινέζικης επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. Επαγρυπνούμε λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όπως και στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία το 1999, θα αντιδράσουμε σε κάθε προσπάθεια η Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της, η Κεντρική Μακεδονία να μετατραπούν και σε αυτή τη φάση σε κόμβο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς τις εμπόλεμες περιοχές εκτός συνόρων. Έτσι κι αλλιώς την πόλη μας εδρεύει ένα τοϊκό στρατηγείο με συγκεκριμένο και ιδιαίτερο καταμερισμό στην προώθηση επιθετικών σχεδίων. Όμως την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει και θύμα, αφού αυτόματα γίνεται στόχος πιθανών αντιπίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη και τις άλλες στρατιωτικές βάσεις. Πληρώνουμε ήδη ακριβά βαρύ οικονομικό φόρο με τους πανάκριβους εξοπλισμούς που δεν αφορούν τις ανάγκες της υπεράσπισης της χώρας, όπως ισχυρίζονται η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν έτσι, τι δουλειά έχουν ελληνικές φρεγάτες στο Περσικό κόλπο? Τι δουλειά έχουν οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχουν τα ελληνικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα? Τα ελληνικά μαχητικά πάνω από τις χώρες της Βαλκανικής και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων χθες στο Αφγανιστάν και αύριο στην Αφρική, στην περιοχή του Σαχέλ. Πληρώνουμε ήδη βαρύ οικονομικό φόρο με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια. Βεβαίως η αύξηση στις τιμές της ενέργειας σχετίζεται με την όξυνση των ανταγωνισμών. Έχει διεθνή διάσταση, αλλά σχετίζεται άμεσα και με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές που έχουν ως Ευαγγέλιο όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ,
όπως η απολιγνητοποίηση, η προώθηση της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός οδήγησε στην επιβολή του εισαγόμενου φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο, στην υπονόμευση της όποιας ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, ενώ η μετατροπή της χώρας σε προπήγιο των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών οδηγεί στο να αγοράζει η Ελλάδα ακριβότερα το ρώσικο φυσικό αέριο. Η απελευθέρωση της ενέργειας, τα τζογαρίσματα στο ενεργειακό χρηματιστήριο αδειάζουν τις τσέπες μας και γεμίζουν τις τσέπες των μετόχων της ΔΕΗΑΕ, της ΔΕΠΑΕ, άλλων ενεργειακών ομήλων που σπάνε αυτή την περίοδο ρεκόρ κερδοφορίας. Το λέμε και από αυτό το βήμα καθαρά. Δεν θα δεχτούμε να ζει ο λαός μας το 2022 στην ενεργειακή φτώχεια, να ξεπαγιάζει, να επιλέγει τι να στερηθεί για να ανταποκριθεί στα αναγκαία. Εδώ και τώρα, άμεσα χρειάζεται να γίνει μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου, κατάργηση του ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα. Συντρόφοι σας και σύντροφοι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες κλιμάκωσης των ανταγωνισμών και πολεμικών αντιπαραθέσεων ανοίγει και η όρεξη της τουρκικής αστικής τάξης με τις απαράδεκτες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε βήμα περαιτέρω εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, κάθε βήμα αναβάθμισης των επιθετικών συμφωνιών, όπως αυτές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προωθούνται επώδυνοι συμβιβασμοί για τη διασφάλιση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Οι κατά τα άλλα σύμμαχοι δεν βγάζουν κικ ακόμη και μπροστά στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών του Αιγαίου από την πλευρά της αστικής τάξης της Τουρκίας. Κάθε μέρα η προπαγάνδα ότι δίθεν το ΝΑΤΟ μας προστατεύει συντρίβεται κάτω από το βάρος των γεγονότων. Μέσα σε αυτές τις σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις υπογραμμίζουμε ακόμη μια φορά. Η απάντηση υπέρ των συμφερόντων του λαού μας δεν βρίσκεται στο να συστρατευτούμε σαν λαός και χώρα με τον έναν ή τον άλλον υπεριαλιστικό πόλο. Το δίλημα δεν είναι ΗΠΑ η Ρωσία, ΝΑΤΟ η Ρωσία. Η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να χαράξει τη δική της αυτοτελή γραμμή, μακριά από όλα τα αστικά και υπεριαλιστικά σχέδια. Μπροστά στο νέο έγκλημα, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Κυρίαρχοι είναι μόνο οι λαοί που πρέπει να καταδικάσουν τις αστικές τάξεις και κυβερνήσεις των χωρών τους, οι οποίες τους οδηγούν στη σφαγή, τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Ρωσία, παντού. Να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας. Να κλείσουν τώρα οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. Να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον λαό μας νοικοκύρη στον τόπο του. Απάντηση στην εκμετάλλευση και στην βαρβαρότητα, στη φτώχεια και τους πολέμους είναι η πάλη των λαών για μια ριζικά διαφορετική προοπτική για τον σοσιαλισμό που θα μας απαλλάξει από τις αιτίες που γεννούν τα βάσανα της κρίσης, οδηγούν στον όλεθρο του υπεριαλιστικού πολέμου. Προχωράμε λοιπόν μπροστά, μαχητικά και αισιόδοξα, για το παρόν και το μέλλον μας, για τις μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνίας μας, ο κόσμος, έτσι ώστε να μην ανησυχούμε τι θα μας ξημερώσει, για να μπορέσουν να γίνουν πράξη τα όνειρά μας, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, σε έναν κόσμο που θα προοδεύει μέσα από σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών και δεν θα σπαράσετε από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και ποτάμια αίματος. Συνεχίζουμε. Γεια σας.